Καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα, Κατερίνα Σταματοπούλου. Life coach. Βεβαίως. Είναι ένας όρος που τον ακούμε πολύ συχνά τελευταία. Αναρωτιέμαι αν γνωρίζετε οι περισσότεροι τι είναι. Θέλεις να μας πεις δύο λογάκια. Θέλω να σας πω. Θέλω πολύ να σας πω. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το life coaching είναι ένα ταξίδι στον εαυτό μας. Mm-hmm. Έχετε κάποιος έναν life coach γιατί θέλει να προπονητή πετύχει... ζωής μεταφράζεται. Μπορείτε να το μεταφράσετε και έτσι. Βεβαίως. Μπορείτε να το μεταφράσετε και έτσι. Έρχεται κάποιος σε έναν life coach γιατί θέλει να πετύχει τους στόχους του. Mm. Ο life coach αυτό που κάνει είναι ένας φανατικός υποστηρικτής της διαδρομής αυτής. Προσπαθεί, αν και το προσπαθεί έχει μία δόση αποτυχίας, θα τη χρησιμοποιήσω σήμερα αυτή τη λέξη, είναι φανατικός υποστηρικτής των ονείρων του πελάτη του, μάλιστα, του coachee, για να μιλάμε και με όρο, στο life coach. Σήμερα όμως εδώ, σε φωνάξαμε, διότι θέλουμε να μιλήσουμε για τη γνωστή, εμένα σαν όρος δεν μου αρέσει, χιλόπιτα, να το πούμε απόρριψη. Βεβαίως. Ναι. Συνήθως mm-hmm. την απόρριψη τη ρίχνουν οι άντρες ή οι γυναίκες. Το σύνηθες ποιο είναι? Δεν υπάρχει νομίζω το σύνηθες. Ναι. Δεν θα ήθελα να βάλουμε ταμπέλα στο αν το χρησιμοποιούν οι άντρες ή οι γυναίκες περισσότερο. Okay. Είναι ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός. Είναι ανάλογα μπορεί το πόσο... να αποτελέσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, μια τραυματική εμπειρία. Δηλαδή, αν π.χ. λέω ένας άντρας την πέφτει, φυσικά, να το πούμε λαϊκά, φυσικά, σε γυναίκες και τρώει συνέχεια απόρριψη, αυτό μπορεί να τον τρομάξει και μετά να μην κάνει κίνηση. Αν να το πλησιάσει. Θέσουμε έτσι, τότε συμβαίνει περισσότερο στους άντρες, γιατί το έχουμε ως αρχή, δεν ξέρω, ως έχουμε λαός. Συνηθίσει, έχουμε συνηθίσει να κάνει την πρώτη κίνηση ο άντρας. Ωραία. Οπότε εκεί ίσως οι άντρες αντιμετωπίζουν την απόρριψη λίγο περισσότερο. Εμείς βγήκαμε έξω στο δρόμο, ο Γιώργος Οικονομάκης συγκεκριμένα, και ρώτησε. Εξαιρετικός. Για να δούμε τι μας είπανε. Ο απλός κόσμος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε φάει χιλόπιτα. Έχουμε ρίξει χιλόπιτα. Έχουμε επικραθεί και έχουμε πικράνει. Πολύ δώρο για τη χιλόπιτα. Έχεις φάει ποτέ χιλόπιτα? Μα τώρα, όποιος άντρας θα πει ότι δεν έχω φάει χιλόπιτα, θα τον ευθύσω στη μούρη. Ξεκάθαρα. Ποιος δεν έχει φάει? Έχεις ρίξει. Ξεκάθαρα πάλι. Έχεις δώσει πόνο? Πολύ, πολύ. Χιλόπιτα έχετε φάει στη ζωή σας? Χιλόπιτα έχω, αλλά σπάνια είμαι έξω. Εδώ σπίτι φτιάχνω και... Α, φτιάχνετε χιλόπιτα σπίτι? Ναι. Έχω φάει. Μεγάλη. Έχω φάει και μεγάλη. Χιλόπιτα έχετε ρίξει ποτέ? Αχ, τι πολλές. Έριξε μια πιο πριν. Δεν τα λέμε αυτά. Ναι, έχουμε ρίξει, τάξη. Έχεις φάει ποτέ χιλόπιτα? Χιλόπιτα, πολλές. Έχεις φάει πολλές χιλόπιτες? Πολλές χιλόπιτες. Γιατί βρε παιδάκι μου? Εντάξει, οι πολλές χιλόπιτες όμως με έφεραν και στο σημείο που είμαι τώρα να μην τρώω και πολλές χιλόπιτες. Έχεις φάει χιλόπιτα ποτέ? Ναι. Ποντρή χιλόπιτα μεγάλη? Μπα, δεν με νοιάζει τόσο. Εσύ έχεις ρίξει όμως? Όχι. Ποτέ? Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι κάτι. Μπορεί να είμαι μεθυσμένο. Γεια σου Μπέτη, σ' αγαπάμε! Και εγώ, κορίτσια! Λοιπόν, από ό,τι ακούσαμε, περισσότερο οι γυναίκες απορρίπτουν τους άντρες και είναι λογικό γιατί οι άντρες είναι οι κυνηγοί. Όπως είπαμε, είναι οι κυνηγοί. Οπότε αναγκαστικά μπαίνουμε σε αυτά τα ποσοστά. Εγώ θα μείνω όμως. Μου αρέσει πάρα πολύ που το αντιμετωπίζουν με χιούμορ, γιατί είμαι και εγώ ένας άντρας που αντιμετωπίζω τα πάντα με χιούμορ. Εννοείται. Προσπαθώ και τα καταφέρνω τις περισσότερες φορές να βλέπω τη χιουμοριστική πλευρά των πραγμάτων. Όμως πληγώνει. Πληγώνει. Θα σταθώ και στο παιδί το οποίο είπε ότι έχω φάει πολλές χιλόπιτες, αλλά... πώς το είπε, αυτό με έκανε. Με έφερε σε σημείο ώστε τώρα πια να μην τρώω. Να μην τρώω πολλές. Είναι εξαιρετικό αυτό που είπε. Γιατί ο συγκεκριμένος το δήλωσε κιόλας ότι έχει πάρει το μάθημα. Και έχει κάνει τις αλλαγές του και εξωτερικά μπορεί και σίγουρα εσωτερικά. Άρα, τι θα συμβούλευε σε έναν άντρα ώστε να μην πάρει μια απόρριψη, τι μπορεί να κάνει? Να είναι πάρα πολύ ευγενικός. Ας ξεκινήσουμε. Ωραίο. Άποψη προσωπική. Να είναι ευγενικός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι διαισθητικός.
Να λαμβάνει το μήνυμα πριν πάει. Ακριβώς, να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στις γυναίκες που θεωρούμαστε πιο ευαίσθητες, αφού οι άντρες λοιπόν κατηγορούμε ότι είναι κυνηγοί, αν και σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αλλάζει λίγο. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Ναι, βεβαίως. Οπότε, επειδή οι γυναίκες είναι λίγο πιο ευαίσθητες, θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένας άντρας. Να πάρει ένα μήνυμα πρώτα και μετά να πάει. Ακριβώς. Γιατί αν πας χωρίς να πάρεις το μήνυμα, είναι η χιλόπιτα. Πολύ είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη. Ας χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση. Να σου πω όμως, υπάρχει και η εξής επικινδυνότητα. Βεβαίως. Στους ενήλικες πιστεύω ότι δεν είναι τόσο τραυματικό. Mm-hmm. Τι συμβαίνει όμως στον έφηβο, στην εφηβεία, όταν μπορεί να την απόρριψη να του δημιουργήσει τραύματα και να μην μπορεί μετά μετέπειτα να κάνει σχέση γιατί θα φοβάται να πλησιάσει. Τι μπορούμε αυτό να κάνουμε εμείς να τον βοηθήσουμε. Εξαιρετική ερώτηση. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι ακριβώς η ηλικία που πρέπει να πάρει το θάρρος και να δεχτεί την απόρριψη. Άρα πρέπει να αποδεχτεί την απόρριψη, τίποτα, απλά. Συμβαίνει. Σε αυτή την ηλικία που μου ανέφερες, είναι εξαιρετικό να συμβεί. Γιατί αν συμβεί σε μεγαλύτερη, τότε ίσως να είναι τραυματικό. Είναι χειρότερο, Ενώ ο έφηβος μπορεί να μην το πάρει τόσο σοβαρά. Φυσικά. Πόσα πράγματα έχουμε βιώσει που όταν. Μπορεί να το βιώσαμε στα 17, λέω ένα παράδειγμα. Να το βιώσαμε τελείως διαφορετικά στα 27. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εγώ ευχαριστώ.